Γιατί αυτό έχει αξία. Να ακούσουμε τι απαντήσεις δίνει. Αν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά, έτσι. Αν υπάρχει διάθεση και κυρίως δυνατότητες. Υπάρχουν και άλλα θέματα, υπάρχουν και άλλα αιτήματα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κονόμου. Είπαμε τα βασικά τώρα. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν σε μια τηλεοπτική εκπομπή έτσι. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Εμείς δεν θα λύσουμε το πρόβλημα σήμερα, κύριε Τσέλα. Ούτε περιμένουμε εμείς σήμερα να μας τα λύσει μέσα από μια εκπομπή και μακάρι να το κάνει αυτό. Χαίρο πολύ. Έτσι είναι, έτσι συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Τον ακούσατε, έβαλε 4-5 θέματα βασικά για τους αγρότες. Μπήκαν τα ζητήματα από πλευράς των αγροτών, βεβαίως όλα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν μπορούμε να μερικά βασικά να καταλάβουμε. Ξεκαθαρίζω όμως για να δώσω απαντήσεις συγκεκριμένες. Φορολογικό. Μάλιστα. Αν για παράδειγμα γίνει δεκτό το αφορολόγητο των 30.000 ευρώ συν 5.000 για κάθε παιδί. Εγώ επειδή θέλω να μιλάω με στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα του 14, διότι του 15 δεν τα έχουμε ακόμη, υπέβαλαν γύρω στους 530.000 αγρότες φορολογική δήλωση και σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο 5.700 αγρότες έχουν εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ δηλωμένο. Καθαρό. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε. Άρα, 525 είναι κάτω από ότι όλος ο αγροτικός κόσμος θα είναι αφορολόγητο το εισόδημα. Το ζητάει. Το ζητάει. Ναι, μιλάμε ότι όλο το εισόδημα. Ναι, σωστά. Και για να είμαστε έτσι και λίγο ξεκάθαροι. Ναι, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, το φορολογικό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και ούτε είναι προαπαιτούμενο για την πρώτη αξιολόγηση. Και δεν είναι και δικό σας το φορολογικό, είναι το σερβιτόρο του τομέα. Άρα λοιπόν, προφανώς. Επειδή θέλω να ξεκαθαρίσω, μια και είπατε δεν είναι δικό σας, η δική μου παρέμβαση σε όλα τα ζητήματα που συζητούνται αυτή την ώρα έχει την έννοια ότι ο Υπουργός Γεωργίας στηρίζει την ιδιαιτερότητα του χώρου. Διότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι. Ακούω, κύριε Υπουργέ, το καταλαβαίνω. Ναι, όχι, θα σας πω για να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι. Να. Η ιδιαιτερότητα του χώρου πρέπει να αναδεικνύεται, πρέπει να υπηρετείται και υπηρετείται σήμερα. Υπηρετείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπηρετείται από την ελληνική πολιτεία. Ναι, μισό λεπτό. Όμως εσείς την ίδια ώρα, απευθυνόμενος στους αγρότες και η κυβέρνηση συνολικά, λέει δεν μπορεί να υπάρχει ένα διαφορετικό καθεστώς και στα ασφαλιστικά και τα φορολογικά. Και το λέτε μάλιστα και το ίδιο. Όπως οι άλλοι θα έχουν μια σύνταξη με τις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Έτσι πρέπει και οι τώρα, λέω λοιπόν. Εγώ αυτή την ιδιαιτερότητα θέλω να την αποδείξω, να την τεκμηριώσω. Να την αποδείξω, ορίστε. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω στους αγρότες είναι ότι όντως το μεγάλο κόστος παραγωγής δεν τους αφήνει περιθώρια και όντως το εισόδημα το καθαρό το οποίο δηλώνεται, ας πούμε αυτό που σας είπα για τους 500.000 αγρότες που εμφανίζονται, είναι αυτό που λέμε το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Σωστά. Κάπου πρέπει να αρχίζουμε να το τεκμηριώνουμε. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι αυτοί οι 500.000 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Όμως τα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουμε θεσμοθετήσει για ποιους χαρακτηρίζονται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τους εντάσσει εκεί. Μάλιστα. Δεν έχουν άλλο εισόδημα και από την ώρα. Άρα λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα 1,3 που δηλώνεται ως καθαρό εισόδημα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και δίπλα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει για όλους τους αγρότες της Ευρώπης, το επαναλαμβάνω, για όλους τους αγρότες της Ευρώπης θεσπίστηκε ένας κοινοτικός προϋπολογισμός. Ναι. Είναι η μοναδική δραστηριότητα που έχει κοινό προϋπολογισμό. Κοινό προϋπολογισμό. Και από αυτόν λοιπόν τον κοινοτικό προϋπολογισμό οι Έλληνες αγρότες κατά μέσο όρο ο καθένας διασφαλίζει κάθε χρόνο γύρω στα 5.000 ευρώ. Πόσα? 5.000 ευρώ για τον κάθε αγρότη. Πάρα πολύ απλό δηλαδή. Σας το λέω. Σας το λέω. 500.000 αγρότες. 5, 25, 2,5 δις είναι αυτά που. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Ναι. Δεν είναι έτσι. Μισό. Γιατί εγώ ξέρω αγρότες οι οποίοι δεν παίρνουν τα 5.000. Όταν εγώ σας λέω ένα μέσο όρο. Από εκεί και πέρα οπωσδήποτε έχει σχέση με τα δικαιώματα, έχει σχέση με τις δηλώσεις, έτσι όλο αυτό το πράγμα. Όμως είναι μια πραγματικότητα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να μιλάει για μεγαλοαγρότες που παίρνουν πολύ μεγάλες επιδοτήσεις και λέει εμείς δεν στηρίζουμε αυτούς, θα στηρίξουμε το μικρό. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχουν τώρα, γι' αυτό έχει γίνει από τη δική μας πλευρά μια παρέμβαση. Παρότι η νομοθεσία η ελληνική
είχε θεσμοθετήσει και τη φορολόγηση των ενισχύσεων. Mm-hmm. Επειδή πρώτος χρόνος εφαρμογής της συγκεκριμένης ρύθμισης ήταν το 2015, εισοδήματα του 2014, το 2015, θεσμοθετήσαμε την απαλλαγή μέχρι 12.000 ευρώ μάλιστα. του τέστην από το σύνολο των 2,8, των 2,6, 2,2, 2,3, τόσα είναι μετρημένα, mm-hmm. δεν φορολογούνται ούτε ένα ευρώ. Πώς αντιλαμβάνεστε είναι αυτή, λοιπόν εκεί... Από τους 530.000 πόσοι είναι αυτοί? Από τους 530.000 αυτοί πρέπει να είναι, θα σας έλεγα, εδώ είναι τα στοιχεία, ναι. 12-22, δηλαδή το μέχρι 12.000 ευρώ είναι στο σύνολό τους ναι. 25.000 αγρότες από τους 500. Αφορολόγητοι. Όχι, 25 τι? Οι οποίοι αυτοί mm-hmm. που είναι το κομμάτι του από 12 και πάνω. Μάλιστα. Έτσι, άρα, το από 12 άρα, και πάνω. Η συντηρητική πλειοψηφία λοιπόν, η είναι, λοιπόν είναι στο αφορολόγητο. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα δηλαδή παίρνει αυτές τις ενισχύσεις χωρίς καμία φορολογική. Να ένα. Λίγο για ένα. Να γίνουμε γιατί... Αυτό όσον αφορά το φορολογικό και το κλείνω. Όχι, το φορολογικό περιλαμβάνει και το εισόδημα. Το κλείνω. Θέλω να μου εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Διότι έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, ή θα τους βγάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι όλοι πλούσιοι και κυκλοφορούν. Όχι, όχι, όχι. Το λοιπόν, ξεκαθάρισα. Εάν έτσι. Λοιπόν οι άνθρωποι δεν είναι πλούσιοι, υπάρχει ένα ζήτημα. Να ξέρουμε με βάση τα δηλωθέντα τι δηλώνουν οι άνθρωποι, δηλαδή κατά μεγάλη πλειοψηφία, οι αγρότες μας, και λένε. Είμαστε 530.000 που δηλώνουμε, καταθέτουμε φορολογική δήλωση. Η πλειοψηφία, η τεράστια πλειοψηφία, τι εισόδημα δηλώνει? Κάτω από 12. Η πλειοψηφία, η πλειοψηφία δηλώνει κάτω, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Mm-hmm. 467.000 αγρότες, δηλαδή το 90% δηλώνει κάτω από 5.000. Ορίστε. Στοπ. Αυτή, ένα-ένα. Αυτός ο κόσμος που δηλώνει αυτά τα ποσά, φορολογείται? Αυτά τα ποσά φορολογείται, βεβαίως, με το 13% από το πρώτο ευρώ. Μάλιστα. Το σύνολο, λοιπόν, του εισοδήματος που δηλώνεται είχε φόρους 183 εκατομμύρια ευρώ mm-hmm. συν την προκαταβολή γύρω στα 40, το 20% της ναι. προκαταβολής. Πηγαίναμε γύρω στο 220, κάπου εκεί ήταν mm-hmm. αυτά που πληρώθηκαν ναι, τώρα, το 2000 εγώ... για, το εισόδημα, για το εισόδημα του 14, αυτό το πληρώθηκαν το 15. Και ερχόμαστε λοιπόν τη φετινή χρονιά ναι. και λέμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η ίδια ρύθμιση, που σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Mm-hmm. Βάζοντας βεβαίως, έχοντας και στο νου τους, ότι το 2013 που ήταν η τελευταία χρονιά που αφορούσε δηλώσεις με την παλιά νομοθεσία, είχαν πληρώσει 411 εκατομμύρια ναι. για τα ξεκαθαρίσματα. Δεν θα πληρώσουν στα φορολογικά, θα πληρώσουν τα ασφαλιστικά. Άρα λοιπόν φεύγουμε το φορολογικό και το αφήνουμε για τον χρόνο. Εγώ σας λέω ότι αυτές οι 467.000 δεν θα πληρώσουν φόρο. Μετά. Παραπάνω αμέσως, γιατί είναι χαμηλά. Όχι. Πρώτα απ' όλα, αφορολόγητο θα συνεχίσει να ισχύει και την επόμενη χρονιά? Ακούστε με λοιπόν. Θα μείνει στα 12 χιλιάρικα ή όχι? Ακούστε, ακούστε. Το αφορολόγητο των ενισχύσεων εξακολουθεί λοιπόν και τη χρονιά που μας έρχεται να ισχύει. Αυτή είναι η νομοθεσία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα ωραία. Θέμα. Έτσι. Εδώ λοιπόν, όμως διπλασιάζεται τις φορές αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, δηλαδή λέτε από τη μία μεριά σε ελαφρύνω, αλλά σε επιβαρύνω από την άλλη. Να το κλείσουμε αυτό το φορολογικό. Το άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσει τι. Φορολογικά δεν θα έχουν τη χρονιά που μας έρχεται επιβάρυνση ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε τώρα λοιπόν όσον αφορά το ασφαλιστικό. Έτσι. Το ασφαλιστικό, εκεί λοιπόν. Υπάρχει μία συμφωνία mm-hmm. η οποία λέει να εναρμονιστεί, μάλιστα. και για τους αγρότες το ασφαλιστικό τους καθεστώς όπως, τον με όπως συμβαίνει στους υπόλοιπους. Σωστό. Έτσι. Και που είναι η ιδιαιτερότητα που λέγαμε εδώ. Ακούσατε όμως τι είπε ο αγρότης. Να δούμε λοιπόν τώρα. 50-55% των αγροτών δεν μπορούν να πληρώσουν τις υπάρχουσες εισφορές. Όχι τις διπλάσιες, τριπλάσιες που θα τους βάλετε. Το ξέρω. Και εγώ ξέρω κάτι περισσότερο. Ότι από αυτό το 50-55% είναι οφειλές μέχρι ένα χιλιάρικο. Το ξέρω. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτή. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα έρχεσαι, έχει μία συμφωνία και προσπαθεί όσο το δυνατόν να στη διαπραγμάτευση που κάνεις να αυτή την ιδιαιτερότητα, δηλαδή αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά, από τα 3,3 δις που έχει έξοδα ο ΟΓΑ του χρόνου, τα πάνω από 3 δις, δηλαδή το 90% mm-hmm. είναι χρήματα που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Ενώ στις άλλους ασφαλισμένους αυτά φτάνουν
Το 50%, το 50% για τον αγροτικό χώρο η ιδιαιτερότητα είναι αυτή. Μάλιστα. Ότι έχουμε πάει στο 90%. Αλλάζει αυτό λοιπόν. Αλλάζει αυτό τώρα λοιπόν, αυτό η πίεση που υπάρχει είναι πώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο να εξομαλύνουμε, τη διαφορά. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς πάρα πολύ απλό. Σήμερα αυτό που θέλουμε και πραγματικά εγώ έχω επικοινωνήσει με τους αγρότες και το έχουμε κουβεντιάσει ιδιαίτερα στην αρχή, ότι καθορίζοντας 384 βασική σύνταξη από το 310-320 που είναι σήμερα, έχουμε ένα σκαλοπατάκι και ξέρετε αυτό την βασική σύνταξη θα την πάρει αυτός ο οποίος έχει 15 χρόνια ασφάλισης. Αν μείνει το 15. 15 χρόνια ασφάλισης. Θα δούμε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο ότι πάνω στην εθνική σύνταξη. Αλλά δεν μπορεί να πληρώσει, κύριε Υπουργέ, τις εισφορές που του βάζετε. Δεν μπορεί να τις πληρώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Με 7.000 και 6. Σου λέει 467.000, εσείς το είπατε. Είναι κάτω από 5.000. Πώς θα πληρώσει αυτός ο αγρότης τις εισφορές που του ζητάτε. Εκτός αν υπονοείτε, και θέλω να το πείτε καθαρά που μας ακούγει οι αγρότες, εκτός αν υπονοείτε ότι κρύβουν εισοδήματα. Άλλο αυτό. Ένα άλλο θέμα. Όχι, παιδιά. Λέμε τι δηλώνουν όμως. Λέμε η νομιμότητα ποια είναι. Όχι, μισό λεπτό, παιδιά. Πρέπει να ξέρουμε. Αν η κυβέρνηση έχει μια εκτίμηση. Θέλω να ξεκαθαριστεί για να δείτε τώρα. Η πλειοψηφία των αγροτών κλείβει λεφτά. Αφήστε με για να δείτε. Δεν διαφεύγουν οι αγρότες, κύριε Υπουργέ. Πείτε το. Τώρα δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι εύκολο, κύριε Υπουργέ. Οι αγρότες. Υπάρχει μια πλειοψηφία που χωροδιαφεύγει. Γιατί αν είναι έτσι, πρέπει να το δούμε. Ακούστε με, κύριε Κολόμου. Ότι στο χώρο υπάρχει φοροδιαφυγή, είναι πάρα πολύ απλό όταν η αξία της αγροτικής παραγωγής ξεπερνάει τα 10 δις και αυτά που δηλώνονται είναι τα μισά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει. Όμως μας λείπουν 5 δις δηλαδή. Θύματα είναι οι αγρότες. Είπατε τώρα μια τεράστια αλήθεια. Δεν είναι, αυτή είναι. Έχουμε 10 δις παραγωγή, ναι, και φορολογούνται τα 5 δις. Δεν είναι, δηλαδή, πέντε, δεν, όχι, δεν είναι λίπου, θέμα φορολογίας. Αλλά πάλι, δήλωση, άλλο δήλωση, το να δηλώνονται, δήλωση, άλλο το να φορολογούνται. Δήλωση. Υπάρχει μία διαφορά. Ωραία. Θέλω να ξεκαθαρίσω, ακούστε γιατί, να το κλείσουμε αυτό το πρώτο. Για να κλείσουμε το θέμα το ασφαλιστικό και για να είμαστε. Και ακούστε, να μιλήσει και ο κύριος Ζέλλας. Ακούστε μετά. Το ασφαλιστικό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει καμία σχέση με το καθαρό εισόδημα. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δηλώνονται στο κόστος παραγωγής με αποτέλεσμα ουσιαστικά να εξαφανίζονται από αυτό που λέμε καθαρό εισόδημα. Άρα λοιπόν. Τι ζέψη θα τα βγάλει, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Τι ζέψη θα τα βγάλει. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα, δεν έχω κανένα. Αλλά το θέμα είναι όμως. Δεν πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό που λέμε έχουν καθαρό εισόδημα 20 από εδώ, 20 από εκεί, 20 από εκεί. Ναι. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Κύριε Τζέλα, ένα σχόλιο. 30 δεύτερα να πάμε στο διάλειμμα. Ελάτε μια κουβέντα. Θα ξανάρθουμε στο μετά το διάλειμμα. Πείτε μια κουβέντα τώρα. Όσον αφορά το φορολογικό, τα τεκμήρια. Ψεύδεται ο Υπουργό. Θα μου επιτρέψετε. Ναι, τώρα μην μιλάμε όμως έτσι τώρα, κύριε Τζέλα. Ψεύδεται ένα και άλλο. Ελάτε. Και το λέω πολύ ευγενικά. Πολύ ευγενικά. Υπάρχουν τεκμήρια διαβίωση. Άρα. Ό,τι εισόδημα και να δηλώσουμε, εμείς θα φορολογηθούμε αν έχουμε ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και δύο παιδιά για 12.000 εισόδημα. Γιατί λέει ότι δεν πληρώναμε φόρο. Και αν πριν πληρώναμε περισσότερα και τώρα λιγότερα, δεν μας άφηναν στο πριν για να παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αυτό δεν μας το είπε. Μάλιστα. Το κρατάμε εδώ για να το ρωτήσουμε. Όταν λέμε εμείς λέμε 30.000 και να μπουν και οι επιστοτήσεις μας. Αντιλαμβάνεστε. Να μπουν και οι ενισχύσεις μέσα. Να μπουν και οι ενισχύσεις μέσα. Να μπουν και οι ενισχύσεις λέτε. Κύριε Τζέλα, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα όπως είμαστε εδώ. Ακίνητοι, καθίστε εκεί. Ερχόμαστε σε 3-4 λεπτά. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Τζέλα, μισό λεπτό. Αμέσως μετά. Εδώ θα είμαστε. Βάλουμε μια τάξη κουβέντα. Ελάτε, πάμε διάλειμμα.